δράκος χτύπησε ευτυχώς για τελευταία φορά. Και αυτό είναι το στιγμιότυπο που πάσχιζαν να έχουν εδώ και 10 ημέρες οι διώκτες του, με τον ίδιο απέναντι στον φωτογραφικό φακό των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Στην Οδό Ελευθερίας, ο κύκλος του τρόμου άρχισε να κλείνει για τον μανιακό στις 6 το πρωί, όταν εδώ, στη συμβολή με την Οδό Αγράφων, προσπάθησε να βιάσει άλλη μία γυναίκα, απέναντι ακριβώς από το Ολυμπιακό στάδιο. Ο γεροδεμένος άνδρας όμως συνέχισε απτόητος. Περπάτησε περίπου 800 μέτρα για να βρεθεί εδώ, στο ορμητήριό του, σε αυτήν την υπόγεια διάβαση στα σίδερα Χαλανδρίου. Εδώ όπου τον βρήκαν και οι αστυνομικοί της Δίας. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ φρόνιμο, από μια καλή οικογένεια μένω εδώ κοντά. Ήξερα και χρόνια τον αδελφό του. Ο 30χρονος περιπτεράς, πριν ξεκινήσει τη βάρδιά του σε περίπτερο στο γαλάτσι, λάμβανε τη θέση του επίδοξου βιαστή, χτυπώντας με δύναμη τα θύματα του για να κάμψει και την παραμικρή αντίδρασή τους. Την έξοδο όμως, πριν φτάσω στο τελευταίο σκαλοπάτι της εξόδου, νιώθω ένα χέρι να με τραβάει από πίσω, προς τα κάτω, δηλαδή πήγα να πέσω με το κεφάλι για να καταλάβετε, να με σφίγγει και να με σπρώχνει προς τα πίσω. Εγώ εκείνη τη στιγμή ενστικτοδός γύρισα το σώμα μου και έπεσα προς την αντίθετη πλευρά και χτύπησα τη μέση μου. Οπότε αρχίζω και τον κλωτσάω, προσπαθεί να με πιάσει από τα πόδια, προσπαθεί να με πιάσει από τη μέση. Έχουν πέσει, όπως καταλαβαίνω, τα πράγματά μου κάτω, αρχίζω και φωνάζω βοήθεια. Αυτός δεν φεύγει από τα πόδια μου, έχει κολλήσει το κεφάλι του εκεί. Με αυτήν την φαινομενικά αθώα εικόνα του ξανθού καλού παιδιού με τα γαλανά μάτια και τα γυαλιά μοιοπίας, επέστρεφε στην εργασία του και έδειχνε ιδιαίτερα αφοσιωμένος με τους πελάτες και ιδιαίτερα τις πελάτησες. Δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Ένα φρόνιμο παιδί, φιλήσυχο, με τη δουλίτσα του, ερωτευμένο παιδάκι, ας πούμε, με γυαλάκια. Μεγαλός όμως, περιποιημένος, ξανθό ομαλή, μπλε μάτια, μεγάλα μοιοπικά γυαλιά με πράσινο σκελετό. Και δεν μου μίλησε καθόλου. Αυτό είναι το περίεργο. Ήταν αρκετά εύσωμος, μπορώ να πω, και με πολύ μεγάλη δύναμη. Άρχισα να τον κλωτσάω, άρχισα να φωνάζω και ίσως φαίνεται από τις φωνές μου, αυτός τρόμαξε και κατευθύνθηκε προς τα κάτω. Άρχισε να φεύγει. Δηλαδή, ίσως από τις φωνές μου, γιατί φοβήθηκε ότι δεν είχε χρόνο αρκετό, γιατί ξέρετε τώρα θα μπορούσε οποιοδήποτε να περάσει από εκεί. Το πρωί ο δράστης επιτέθηκε σε μια καθαρίστρια που πήγαινε στη δουλειά της 200 μόλις μέτρα από το αστυνομικό μέγαρο της ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής. Καμία γυναίκα να μην βρεθεί σε τέτοια θέση έχει φοβερές κοινωνικές, ψυχολογικές, ατομικές και οικογενειακές συνέπειες. Γιατί όταν η γυναίκα είναι μητέρα, έχει οικογένεια, σίγουρα αυτό την ισοπεδώνει κάτι τέτοιο ψυχολογικά και σίγουρα έχει ευρύτερες προεκτάσεις. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 4 γυναίκες, ενώ ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε και άλλη μία επίθεση. 5 δηλαδή στο σύνολο μέχρι τώρα τα θύματά του. Δεν είχα σκοπό να βλάψω αυτές τις γυναίκες. Δεν ξέρω τι με έπιανε και μου έβγαινε αυτή η μανία. Ζητώ συγγνώμη και ευτυχώς που με πιάσατε να γλιτώσω από αυτό το μαρτύριο και την αιμονή που βασάνιζαν το μυαλό μου. Ο 30χρονος διέμενε με τους γονείς του στην Αλσούπολη. Κάτι που του έδινε τη δυνατότητα να πηγαίνει με τα πόδια και να στείνει καρτέρι σε αυτήν την υπόγεια διάβαση. Να καλησπερίσω τον Βασίλη Χίτο που είναι κοντά μας. Ο Γιάννης Μούτσος βρίσκεται στο σημείο που γίνονταν οι επιθέσεις και έχουμε και μια τηλεφωνική γραμμή που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να την ακούσουμε σε λίγο. Πρώτα απ' όλα, Βασίλη, από το ρεπορτάζ σου, αυτή είναι η φωτογραφία του κατηγορούμενου και του ανθρώπου που έχει ομολογήσει. Πες μας, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Δούλευε ως υπάλληλος περιπτέρου στην Οδό Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι και μετά, όπως ένας φυσιολογικός άνθρωπος, επέστρεφε κανονικά στα 4 χιλιόμετρα στο σπίτι του στην Αλσούπολη. Από εκεί, το πολύ άλλα 800 μέτρα είναι η υπόγεια διάβαση. Όμως, Νίκο, πριν από λίγο που οδηγήθηκε και πήρε το δρόμο για την Οδό Ευελπίδων, είπε, αποκάλυψε στους αστυνομικούς της ασφάλειας Αμαρουσίου πως όλα αυτά τα έκανα από έναν θυμό που μου έβγαινε. Καθώς με εγκατέλειψε μία Ρουμάνα, την οποία είχα γνωρίσει σε ένα μπαρ εδώ, εκεί στην Αλσούπολη, και η οποία αποφάσισε ξαφνικά να φύγει από τη ζωή του. Ναι, και εκδήλωσε, λέει, αυτή την
το μίσος για τις γυναίκες. Αυτό μπορεί να είναι και αντίστροφο. Ο Θεός τη φύλαξε και τη γυναίκα αυτή, η οποία προφανώς κατάλαβε, γιατί όλα αυτά δεν είναι. Δεν βγαίνουν ξαφνικά. Προφανώς εδώ υπάρχουν προβλήματα και σοβαρά άλλα προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την Εύη. Η Εύη είναι μια από τις γυναίκες που δέχτηκε την επίθεση σε αυτή τη διάβαση που βρίσκεται ο Γιάννης Μούτσος στο Μαρούσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτε. Η φωνή είναι αλλοιωμένη, όπως είναι επόμενο. Και εύλογο, μας ακούτε καλά? Ναι, ναι, σας ακούω άψογα. Είναι αυτός ο άνδρας, μπορείτε να τον αναγνωρίσετε, που σας επιτέθηκε? Ναι, ναι, αυτός είναι. Πώς ακριβώς έγινε η επίθεση, πώς τη δεχτήκατε εσείς και πότε? Εγώ ήμουν το τρίτο θύμα της, της επίθεσης. Μάλλον, εγώ ήμουν το τρίτο θύμα του ενόγω άνδρα. Mm-hmm. Έγινε τη Δευτέρα το πρωί, πηγαίνοντας στη δουλειά μου, στην Κηφισιά. Ναι. Πέρασα από την υπόγεια διάβαση της Φιλοθέης. Ναι. Δεν ήμουν μόνη μου μέσα στη διάβαση, υπήρχαν και άλλες δύο κυρίες. Ναι. Μπροστά μου και ο κύριος πίσω μου. Οπότε ένιωσα κι εγώ μια ασφάλεια, γιατί ξέρετε, πάντα είναι πρωί, πρέπει να προσέχουμε ποιος είναι μπροστά μας, ποιος είναι πίσω μας. Στην άνοδο της διάβασης, δηλαδή λίγα σκαλοπάτια, 3-4 σκαλοπάτια πριν βγω στην έξοδο, νιώθω δύο χέρια να με τραβάνε προς τα πίσω. Φεύγει όλο μου το σώμα δηλαδή, είμαι έτοιμη να χτυπήσω το κεφάλι μου πίσω. Αλλά ευτυχώς κάτι με τράβηξε και γύρισα το σώμα μου, αποτέλεσμα να πέσω με την πλάτη και όχι με το κεφάλι. Βλέπω ότι είναι ένας άγνωστος άνδρας, θέλει να μου επιτεθεί, προσπαθεί να με πιάσει από τα πόδια, από τα χέρια, να με τραβήξει προς τα κάτω. Εγώ ξεκίνησα εκείνη τη στιγμή να φωνάζω δυνατά βοήθεια. Κανένα δεν μ' άκουγε, ήμουν πολύ άξιο εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό δευτερόλεπτα δεν περνούσε κανένα. Ο θόρυβος Κηφισίας είναι πολύ μεγάλος εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι ώρα αιχμής, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να. Είπατε ότι μαζί σας ήταν και δύο άλλες γυναίκες. Δηλαδή εκείνη την ώρα στη διάβαση δεν ήσασταν μόνοι εσείς. Ήταν 65 με 70 ετών οι κυρίες αυτές. Και ξέρετε, φύγανε πολύ γρήγορα αριστερά και δεξιά. Με αποτέλεσμα να μην με δουν, να μην με ακούσουν. Μάλιστα. Καταλάβετε, ήταν πάρα πολύ έξυπνος αυτό που έκανε. Περίμενε να φύγουν οι κυρίες πάνω και να επιτεθεί στην τρίτη. Δηλαδή θα μπορούσε άνετα να επιτεθεί και στην κυρία την πρώτη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικιακό τώρα. Ναι. Αυτό απλά ήθελε να κάνει κακό σε οποιαδήποτε γυναίκα. Σας κάλεσαν στην αστυνομία, σας τον έδειξαν. Βεβαίως. Τον αναγνωρίσατε. Το πρωί ήμουν εκεί πρώτη κιόλας που πήγα, γιατί μένω αρκετά κοντά, όπως έχετε καταλάβει, στη Φιλοθέη. Οπότε πέρασα. Πότε σας κάλεσαν? 8 και 5 το πρωί. Οι αστυνομικοί ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Με πήραν αμέσως τηλέφωνο, κινητοποιήθηκαν αμέσως να πάρουν και τα υπόλοιπα θύματα. Ναι. Με έβαλαν σε μια κλειστή ουσιαστικά σε ένα κλειστό δωμάτιο, όπου αυτό δεν είχε οπτική επαφή με μένα, μόνο εγώ είχα με τον κύριο. Κύριο τέλος πάντων. Τον αναγνώρισα αμέσως, γιατί καταλαβαίνετε ότι από το βλέμμα του και μόνο το βλέμμα του ήταν αρκετό για να καταλάβω ότι είναι αυτός. Βέβαια φορούσε διαφορετικό σκελετό γυαλιών αυτή τη φορά και με μπέρδεψα. Εμένα ήταν πράσινος ο σκελετός του δηλαδή και σήμερα ήταν με μπλε διαφορετικά γυαλιά. Παρακάλεσα τους αστυνομικούς να μου βγάλουν, το σκελετό. Μια χαρούλα, ήμουν 100% σίγουρη. Μετά από λίγο ήρθε και το δεύτερο θύμα, σε άδεια κατάσταση, πολύ χειρότερη από μένα. Ήταν το πρώτο θύμα του, της 11ης Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Μια κυρία δηλαδή που ήταν, τι να σας πω, ράγησε η καρδιά μου σήμερα, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Προσπάθησα να την ερεμήσω, ήταν σίγουρη κιόλας ότι ήταν αυτός. Οπότε ξέρω ότι τώρα είναι στον εισαγγελέα και ευελπιστώ σε μια δίκαιη αντιμετώπιση. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Αν μη τι άλλο, μετά από μια τέτοια φρικτή περιπέτεια, η σύλληψη του υπεύθυνου είναι κάτι που μπορεί με έναν τρόπο τουλάχιστον να κάνει τους ανθρώπους αυτούς που ήταν θύματα του, τις γυναίκες αυτές, να νιώσουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Για πες μας τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να μείνετε μαζί μας. Θέλω να πάμε λίγο στο Γιάννη. Στο Γιάννη Μούτσο που βρίσκεται εκεί όπου γίνονταν οι επιθέσεις. Αυτό το σημείο σας επιτέθηκε, κυρία Εύη, ο κατηγορούμενος. Ναι, στην άνοδο στα σκαλοπάτια, βέβαια. Στην άνοδο στα σκαλοπάτια προς την, το Χαλάνδρι. Για πες μας, Γιάννη. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς σε αυτή την υπόγεια διάβαση. Από την δεξιά πλευρά, όπου βρίσκεται η κάμερα, είναι η οδός Καποδιστρίου. Προφανώς λοιπόν η κυρία Εύη προχώρησε σε αυτόν εδώ το διάδρομο και πρέπει να τονίσω ότι πριν από λίγο έζησαν τα φώτα. Τα φώτα λοιπόν σε αυτή τη διάβαση λειτουργούν κάποιες περίεργες ώρες που το καταγγέλνουμε γιατί θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι για το χώρο αυτό. Κατευθύνθηκε λοιπόν στην άλλη πλευρά
που είναι το Χαλάνδρη και προφανώς μέσα αυτό, όπως λέει και η ίδια, έγινε επίθεση. Θα πρέπει να τονίσω εδώ, Νίκο, ότι μέχρι στιγμής έχουμε 5 θύματα τα οποία επιβεβαιώνουν την επίθεση αυτή. Αλλά φημολογίες αναφέρουν ότι υπάρχει και έκτο θύμα, το οποίο μάλλον θα προσκληθεί και αυτό να δώσει κατάθεση και να αναγνωρίσει τον ύποπτο, τον δράστη τουλάχιστον, όπως λέγεται. Να σας πω επίσης ότι ο δράστης κατά τη σημερινή επίθεση που έγινε στο τελευταίο θύμα του, στο πιο πρόσφατο θύμα του. Το θύμα αυτό του προκάλεσε κάποιες γραζουνιές στο πρόσωπο αμυνόμενο. Και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι οι γραζουνιές αυτές προκλήθηκαν πάνω από το φρύδι, στο πρόσωπο και στο μάγουλο. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε από την ασφάλεια τι ακριβώς είναι αυτά οι γραζουνιές, εκείνος φάνηκε να απαντάει ότι κόπηκε στο ξύρισμα. Τώρα, θέλω να τονίσουμε και κάτι ακόμη. Ξύριζε το μέτωπο, δηλαδή. Βλέπετε, όση ώρα είμαστε εδώ, περνάει πάρα πολύ κόσμο. Με συγχωρείτε, επανέλαβε. Όχι, λέω, ξύριζε και το μέτωπο. Τα συμπεράσματα θα βγουν βεβαίως από τους δικαστές, αλλά θέλω να τονίσω ότι στο χώρο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όση ώρα είμαστε εδώ, έχουν περάσει πάρα πολλά μηχανάκια, πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι δηλαδή μια απλή υπόγεια διάβαση. Είναι πολυσύχναστη. Και ερωτηματικά προκαλεί ακριβώς γιατί ο δράστης επέλεξε αυτό το σημείο, τι ήθελε να επιτύχει. Και χαρακτηριστικό επίσης είναι μετά ότι την τελευταία του επίθεση επέστρεψε πάλι στο σημείο αυτό. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι δικαστικές αρχές έχουν αρκετά πράγματα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, Γιάννη, και για το αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός έχει ομολογήσει. Έχουμε τα θύματα τα οποία τον έχουν αναγνωρίσει και με απόλυτη βεβαιότητα ακούσαμε ένα από αυτά τώρα και μας περιέγραψε και για ένα δεύτερο θύμα ότι έχει συμβεί το ίδιο. Αν μη τι άλλο, αυτός ο εφιάλτης κλείνει εδώ.